Παρεκάλλει πάντας να λάβω συντροφή, την λέγον 14 ημέρες ημέρων προσδοκώντες διαμένετε νηστική και δεν εφάγατε ουδέν. Δια τούτο σας παρακαλώ να λάβετε τροφήν, διότι τούτο είναι αναγκαίον προς τη σωτηρία σας, επειδή ουδενός από σας δεν θέλει πέσει θρίξ εκ της κεφαλής. Αφού δε είπε ταύτα και έλαβε νάρτον, ευχαρίστησε τον Θεόν ενώπιον πάντων και κόψας ήρχισε να τρώγει. Λαβώντες δε πάντες θάρρος, έλαβον και αυτή τροφήν. Είμεθα δε εν το πλοίο ψυχέ όλε 276. Αφού δε εκορτάστησαν από τη στροφή, ελάφρυνον το πλοίον, ρίπτοντες τον σύτον εις την θάλασσα. Κι ότε έγινε ημέρα, δεν εγνώριζον την γην, παρετήρουν όμως κόλπον την άεχοντα αιγιαλόν εις το οποίον ευουλεύθησαν, αν η δύναντο να εξώσω στο πλοίον, και κύψκόψαντες τα σαγγύρας, αφήκαν το πλοίον εις την θάλασσα, λύσαντες εν ταυτό τους δεσμούς των πιδαλίων και υψώσαντες τον ατέρμονα προς τον άνεμον, κατευθύνοντο εις τον αιγιαλόν. Περιπεσόντες δε εις τόπον όπου συνήρχοντο δύο θάλασσε, έριψαν έξω το πλοίον και ημέν πρόωρα εκάθισε και έμεινε ασάλευτος, η δε πρίμνη διελύετο υπό της βίας των κυμάτων. Ευουλεύθησαν δε οι στρατιώτες να θανατώσωσιν τους δεσμίους, δια να μην φύγει μηδής κολυμβήσας. Αλλά ο εκατόνταρχος, θέλω να διασώσει τον Παύλο, εμπόδισεν αυτός από το σκοπού και προσέταξεν ως ιδύναντο να καλυμβώσει, να ρυφθώσει πρώτη και να εκβώσει εις την γην. Οι δε λοιποί, άλλοι μεν επί σανίδων, άλλοι δε επί τεινών λειψάνων του πλοίου και ούτω διεσώθησαν πάντες εις την γην. Και αφού διεσώθησαν, τότε γνώρισαν ότι η νήσος ονομάζεται Μελίτη. Οι δε βάρβαροι έδειξαν εις εμάς ούτην τυχούσαν φιλανθρωπίαν, διότι ανάψαντες πυράν, υπεδέχθησαν πάντας ημάς δια την επικειμένη βροχήν και δια το ψύχος. Ότε δε ο Παύλος συσσωρεύσας πλήθος φρυγάνων, έβαλεν επί την πυράν, έχιδνα εξελθούσα εκ της θερμότητος, προσεκολήθη στην χείραν αυτού. Ως δε είδον οι βάρβαροι το θηρίον, κρεμάμενον εκ της χείρας αυτού, έλεγον προς αλλήλους, βεβαίως φωνεύσιν ο άνθρωπος τούτος, τον οποίον διασωθέντα εκ της θαλάσσης, η θεία δίκη δεν αφήκε να ζει. Και αυτός μεν απετείναξεν το θηρίον εις το πυρ και δεν έπαθεν ουδέν κακόν. Εκείνοι δε πρόσμενον ότι έμελε να πριστεί εξέφνης να πέσει κάτω νεκρός. Αφού όμως επρόσμενον πολλήν ώραν και έβλεπαν ότι δεν κακόν εγίνεται εις αυτόν, μεταβαλώντες στο χασμόν έλεγον ότι είναι Θεός. Εις τα πέριξη δε του τόπου εκείνου σαν κτήματα του πρώτου της νήσου ονομαζομένου Πομπλίου, ως της αναδεχθείς ημάς εξένησε Φιλοφρόνος τρεις ημέρας. Συνέβη δε να είναι κατάκητος ο πατήρ του Ποπλίου, πάσχων πυρετών και δυσεντερίαν, προς τον οποίον εισελθών ο Παύλος και προσευηθείς, επέθεσεν επ' αυτών τα σχήρας και ιάτρευσε αυτών. Τούτο λοιπόν γενωμένου και οι λοιποί όσοι είχαν ασθενείς εν την ίσο, προσήρχοντο και θεραπεύοντο. Ήτινες με τιμάς πολλάς, ετοίμησαν ημάς και ότε μέλωμεν να αναχωρήσωμεν, εφοδίασαν με τα χριώδη. Μετά δε τρεις μήνας, απεπλέψαμεν επιπλοίου ανδραμετινού με σημαίαν των Διοσκούρων, το οποίο είχε παραχυμάσει εν την ίσο, και φτάσαντε στα Σιρακούσας, εμείναμεν τρεις μέρες. Εκείθεν δε, περιπλέψαντες, κατηδίσαμεν εις Ρήγιον, και μετά μίαν ημέραν πνεύσαντος νότου, τη δευτέραν ημέραν εισήλθομεν εις Ποτιόλους, όπου ευρώντες αδελφούς παρεκαλέστημεν να μείνομεν παρά αυτής 7 ημέρας και ούτως ήλθομεν εις τη Ρώμη. Εκεί δε, ακούσαντες οι αδελφοί τα περί ημών, εξήλθον εις απάντηση ημών έως του απείου φόρου και τριών ταβερνών, τους οποίους ειδών ο Παύλος ευχαρίστησε τον Θεόν και έλαβε θάρρος. Ότε δε ήλθομεν εις Ρώμη, ο εκατόνταρχος παρέδωκε τους δεσμίους στο στρατοπεδάρχην, εις τον Παύλον όμως συνεχωρήθη να μένει καθεαυτόν μετά του στρατιώτου, ως της εφύλατε αυτόν. Και διαβάζω το τέλος, 30 εδάφιο του αυτού κεφαλαίου. Έμεινε δε ο Παύλος δύο ολόκληρα έτη ενδιαιτέρα μισθωτή οικία και εδέχεται πάντα στους ερχομένους προς αυτόν
κηρύττων τη Βασιλεία του Θεού και διδάσκων με τα πάση παρησίας ακολύτως τα περί του Κυρίου Ιησού Χριστού. Αμήν. Αλληλούια. Το 57 μετά Χριστό ο Απόστολος Παύλος βρίσκεται στην Έφεσο και εκεί με αποκάλυψη Θεού, δεδεμένος στο πνεύματι, πήρε απόφαση να πάει στα Ιεροσόλυμα και στη συνέχεια να πάει στη Ρώμη. Δεν πήγε εξιδίας αυτού πρωτοβουλίας ή αποφάσεως, αλλά πήγε με απόλυτη οδηγία Πνεύματος Αγίου, τώρα πια που ο Απόστολος Παύλος γνωρίζει τι σημαίνει να περπατάει κατά το Πνεύμα και όχι μόνο να ζει κατά το Πνεύμα. Βρέθηκε στα Ιεροσόλυμα, εκεί ταλαιπωρήθηκε περισσότερο από 2 χρόνια, όπως είχε προφητεύσει το Πνεύμα το Άγιο και του είχε αποκαλύψει ο Θεός, γιατί σαν φυλακισμένος, δέσμιος, θα μπορούσε να κηρύξει το όνομα του Ιησού Χριστού στους βασιλείς και σε όλους τους άρχοντες της εποχής εκείνης, Ιουδαίους και εθνικούς, πράγμα και το οποίο ο Θεός το κατάφερε. Γιατί το σχέδιο του Θεού εξάπαντος θα ολοκληρωθεί. Αλλά ο Θεός είχε πληροφορήσει τον Απόστολο Παύλο ότι εν τέλει θα φτάσει στη Ρώμη, γιατί πρέπει να κηρύξει το όνομα του Χριστού και στον Κέσαρα και σε όλη την αυλή του Κέσαρα και σε όλους τους άρχοντες της Ρώμης. Του δώσε εντολή, την οποία ο ίδιος δεν μπορούσε να εκπληρώσει, να εκτελέσει, αλλά ήταν βέβαιος ότι αυτός που του δώσε εντολή, αυτός θα την εκτελέσει. Και έτσι ξεκίνησε το ταξίδι από τα Ιεροσόλυμα για να φτάσει, θα φτάσει, πρέπει να φτάσει στη Ρώμη, γιατί αυτό ήταν το σχέδιο του Θεού. Αλλά έχει και ένα άλλο σχέδιο ο Θεός πριν φτάσει στη Ρώμη. Πρέπει ο Απόστολος Παύλος να πάει και στη Μάλτα, γιατί πρέπει σε αυτό το απομακρυσμένο και μοναχικό νησί να κηρυχθεί το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Αυτά δεν τα ξέρει ο Παύλος και δεν πρέπει να τα ξέρει ο Παύλος. Το μόνο που ξέρει είναι ότι ο σκοπός του είναι η Ρώμη. Το τέλος του ταξιδιού του είναι η Ρώμη. Αυτό το ξέρει. Και εμείς όλοι μας, ο κάθε ένας ξεχωριστά, ξέρουμε ότι το τέλος του ταξιδιού μας είναι η αρπαγή της Εκκλησίας. Μέχρι τότε όμως υπάρχει ένας δρόμος ξεχωριστός στον καθένανε που ο Θεός έχει ετοιμάσει προκαταβολής κόσμου να περπατήσουμε, με μία προϋπόθεση, ότι θέλουμε να υπακούμε στη φωνή και στην οδηγία του Πνεύματος του Αγίου. Εάν πράγματι θέλουμε να υπακούμε στη φωνή και στην οδηγία του Πνεύματος του Αγίου, όλες οι δυνάμεις της κόλασης να ξεσηκωθούν είναι δεμένες και κανείς δεν μπορεί να μας σταματήσει. Αντιθέτως, κάθε κακό το οποίο θα συμβαίνει στη ζωή μας, ο Θεός θα το βγάλει σε καλό. Όποιος και να ξεσηκωθεί εναντίον σου, ο Θεός θα μετατρέπει την κατάρα σε ευλογία, το κακό σε καλό, με μία προϋπόθεση. Σήμερα να πάρουμε την απόφαση να θέλουμε να υπακούμε στη φωνή του Πνεύματος του Αγίου και στο Λόγο του Θεού. Αμήν, αδερφοί. Γιατί αυτό μας συμφέρει. Γιατί αυτό θα προκαλέσει την εκπλήρωση των υποσχέσεων του Θεού. Μη φοβάσαι από τους εναντίους. Έτσι είπε ο Θεός στον Ιερεμία και σε όλους τους δούλους του. Μη φοβάσαι. Μη φοβάσαι από αυτούς που κάνουν λάθη. Μη φοβάσαι. Μη φοβάσαι και από τα δικά σου τα λάθη. Μη φοβάσαι. Πάρε απόφαση να υπακούς στον Κύριο. Και πιο σωστά, να θέλεις πάντοτε να υπακούς στον Κύριο.
τότε ο Θεός γνωρίζει τρόπους να σε κάνει όχι επιλύσμονα ακροατή, αλλά εκτελεστή έργου. Ξέρει αυτός. Και έτσι λοιπόν ο Απόστολος Παύλος βρέθηκε στο πλοίο, το οποίο καθυστέρησε. Παρακυρίου ήταν τούτο. Παρακυρίου ήταν τούτο. Από την τρικυμία και τον κακό τον καιρό, και εφανέρωσε ο Θεός τον Παύλο να ενημερώσει τους άρχοντες και τους καπεταναίους του πλοίου, τον ναύκληρο, τον κυβερνήτη, τον καπετάνιο, να μείνουν σε αυτό το λιμάνι που είχαν φτάσει μέχρι τώρα. Μη φύγετε από εδώ. Αυτοί όμως δεν άκουσαν. Δεν ήθελαν να ακούνε. Δεν είχαν καταλάβει ότι έπρεπε να ακούνε τα λόγια του Αποστόλου Παύλου. Δεν είχαν καταλάβει ποιος ήταν αυτός που μίλαγε. Δεν ήταν ο Απόστολος Παύλος, ήταν ο Κύριος. Δεν είχαν καταλάβει τίποτα. Και μάλιστα ο εκατόνταρχος τον συμπαθούσε και τον Παύλο, αλλά όχι και να τον υπακούσει. Το αποτέλεσμα σκεφτήκανε, γι' αυτό και κάποτε ο Κύριος μου είχε πει, δεν θέλω τη σκέψη σου, την προσευχή σου θέλω. Καταλάβατε πόσο σοβαρό είναι αυτό? Και εγώ το είχα καταλάβει και φοβήθηκα. Δεν θέλω τη σκέψη σου, την προσευχή σου θέλω. Γιατί στη σκέψη σου θα μιλάς εσύ, στην προσευχή σου θα μιλάω εγώ. Αδερφοί αγαπητοί, δεν μπορούμε να ζήσουμε αλλιώς τις έσχατες αυτές τις μέρες. Δεν θα μας βγει τίποτα, δεν θα βγαίνει η ζωή. Με σκέψεις, λογικές, αποφάσεις, γνώμες, δεν θα μας βγαίνει τίποτα. Μόνο με το Λόγο του Θεού και τη Φωνή του Πνεύματος του Αγίου θα οδηγούμεθα από ευλογία σε ευλογία, από πίστη σε πίστη και από δόξα σε δόξα. Δεν κατάλαβε ο καημένος ο εκατόνταρχος, και πώς να καταλάβει αφού ήταν φυσικός άνθρωπος? Ούτε ήθελε να καταλάβει ούτε μπορούσε. Ήταν φυσικός άνθρωπος. Αλλά πρέπει να μεταβληθεί σε πνευματικό. Πρέπει ο Θεός να τον μεταβάλει σε πνευματικό άνθρωπο. Και έτσι μόλις ξεκίνησαν, νομίσαντες ότι τα καταφέρανε, γιατί είδαν να φυσάει νότιος άνεμος. Ο Θεός φυσάει και το νότι και το νοτιά και το βοριά. Στο Θεό είναι τα πάντα. Φύσηξε νοτιάς, λέει, αυτό ήταν, αν δεν ήταν αυτό. Μόλις βγήκανε, πιάνει ένας βοριάς και βρεθήκανε ακυβέρνητοι μέσα στη θάλασσα. Και από εδώ και πέρα, επειδή δεν θέλησαν να υπακούσουν, αρχίζει η ταλαιπωρία 14 μέρες για αυτούς. Για μας μπορεί να είναι και 14 χρόνια, μέχρι να αποφασίσουμε να θέλουμε να υπακούμε. Ο Θεός να μας φυλάει. Να μην είναι ούτε 14 δευτερόλεπτα, αδελφοί. Αμήν. Ούτε 14 δευτερόλεπτα να μην είναι. Ο Παύλος τη δουλειά του. Δεν θέλει τη σκέψη του ο Θεός, την προσευχή του θέλει. Απελπισία έπεσε σε όλους τους ανθρώπους, το πλοίο ακυβέρνητο, δεν έβλεπαν λόγω των σύννεφων των βαριών που υπήρχαν, ούτε νύχτα ούτε ημέρα. Ήταν ένα συνεχόμενο σκοτάδι. Αυτή είναι η συνέπεια του «δεν θέλω και δεν υπακούω». Ένα τέλειωτο σκοτάδι μέχρι να έλθεις σε Αυτόν. Και αφού πέρασαν 14 μέρες, ο Θεός στέλνει έναν άγγελο στον Παύλο. Πήγαινε πες τους, Παύλο, αυτά που θα σου πω. Και εγώ σου λέω ότι όπως σου είχα πει τότε, τώρα είναι περίπου το 60, έχουν περάσει 3 χρόνια, όπως τότε που σου είπα ότι πρέπει να πας στα Ιεροσόλυμα και μετά να πας στη Ρώμη, το ίδιο σου λέω τώρα, γιατί εγώ σχέδια δεν αλλάζω. Και το σχέδιο του Θεού είναι να πάμε με την αρπαγή της Εκκλησίας. Αμήν. Και δεν αλλάζει σχέδιο. Εσύ μην αλλάξεις το σχέδιό σου. Εσύ μην αλλάξεις το σχέδιο του Θεού. Εγώ.
Δεν είσαι σχέδιο να θα πας στη Ρώμη. Αλλά επειδή πρέπει να πας και στη Μάλτα, δεν μπορώ να σας στείλω κουτσιρεμένους. Δεν θα πέσει ούτε μία τρίχα από όλους αυτούς. Κανείς δεν θα ταλαιπωρεί, δεν θα πνιγεί. Κανείς δεν θα χάσει την ψυχή του. Όλοι θα σωθούνε. Όλοι, και ο εκατόνταρχος και ο ναύκληρος και ο καπετάνιος και οι στρατιώτες, όλοι θα σωθούνε. Τώρα ο Παύλος έχει λόγο Θεού. Τώρα μπορεί να μιλήσει. 14 μέρες δεν έβγαλε κουβέντα. Και τι να πει. Και τι να πει, να παραπονεθεί, να γκρινιάξει τους ανθρώπους, να τα βάλει με τους ανθρώπους. Τι να πει. Αφού δεν μπορούσαν να καταλάβουν οι άνθρωποι. Καταλαβαίνει ότι ο Θεός τα έφερε έτσι για να καταλάβουν κι αυτοί. Και ότι ο Θεός έχει ωραίο σχέδιο να εκπληρώσει. Και δεν εξαρτάται η εκπλήρωση του σχεδίου του Θεού για τον Παύλο από κανέναν εκατόνταρχο, κανέναν ναύκληρο και κανέναν καπετάνιο. Εξαρτάται μόνο από τον Ιησού Χριστό τον Κύριο. Αμήν, αδελφοί. Και παίρνει θάρρος. Ο Παύλος στέκεται μπροστά στους αποκαμωμένους και απελπισμένους συνταξιδιώτες του, γιατί αδελφοί μου, οι συνταξιδιώτες μας στο τελευταίο μας αυτό ταξίδι είναι απελπισμένοι. Το έχετε καταλάβει? Απογοητευμένοι. Απελπισμένοι. Αγανακτισμένοι. Γιατί? Και δεν βλέπουν φως. Βλέπουν μόνο μαυρίλα. Και δεν μπορούν να δουν φως. Γιατί δεν έχουν την πνευματική σχέση με το Θεό. Μόνο ο Παύλος βλέπει φως. Και το φως είναι ο Χριστός. Αλληλούια. Δόξα στο Θεό. Όλοι οι συνταξιδιώτες μας. Μαύρη μαυρίλα πλάκωσε, έλεγε η γιαγιά μου, μαύρη σαν γαλιακούδα. Έτσι είναι ο κόσμος έξω. Έτσι είναι οι πατριώτες μας. Έτσι είναι οι οικουμένοι όλοι. Έτσι είναι οι Κύπροι. Αλληλούια. Τώρα όμως υπάρχει φως. Και το φως είναι ο Χριστός. Υπάρχει λόγος Θεού. Υπάρχει φωνή Πνεύματος Αγίου. Υπάρχουν άγγελοι Θεού που μεριμνούν να μην πάθει τίποτα το πλοίο. Γιατί πρέπει να φτάσει στο τέλος. Πρέπει να φτάσουμε στο τέλος. Αλλά ποιος θα φτάσει στο τέλος? Αυτοί που θέλουν να υπακούνε. Αυτοί που δεν θέλουν να υπακούνε θα συνεχίσουν να ταλαιπωρούνται. Στέγεται λοιπόν ο Παύλος, λέει: μη φοβόσαστε, ήρθε άγγελος Κυρίου, τον έστειλε ο Κυριός μου. Και μου φοβάστε, κανένας δεν πάθει τίποτα. Το καταλάβατε? Το καταλάβαμε. Κανένας δεν πάθει τίποτα. Έπρεπε να μ' ακούσετε τότε, δεν μ' ακούσατε, δεν μπορούσατε, δεν θέλατε, δεν πειράζει. Τώρα όμως πρέπει να μ' ακούσετε. Τώρα όμως πρέπει να μ' ακούσετε. Γιατί αν και τώρα δεν μ' ακούσατε, πάει ο κασίτερος και η σκουριά θα είστε εσείς. Αυτό το κατάλαβε και ο ναύκληρος, το κατάλαβε και ο εκατόνταρχος, το κατάλαβε και ο καπετάνιος. Γι' αυτό και όταν τους είπε φάτε, γιατί είναι απαραίτητο για να επιβιώσετε, όλοι έφαγαν. Αλλά πριν φάνε δόξασε ο Παύλος το όνομα του Χριστού και το ακούσαν όλοι. Όλοι ακούσαν να λέει αυτό που θα έλεγες και εσύ: Πατέρα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατί μας διαφύλαξε από το μεγάλο κακό. Πατέρα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ στο όνομα του Χριστού, γιατί το κακό έφτασε στο τέλος. Πατέρα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ στο όνομα του Χριστού, γιατί κανένας από αυτούς δεν θα πάθει τίποτα. Και ακούγανε αυτοί, καταλάβανε ότι ο πατέρας του Παύλου είναι αυτός που τους έσωσε. Ο Κύριος του Παύλου είναι αυτός που τους διεφύλαξε. Όμως οι ναύτες, όταν είδαν ότι πλησιάζουν σε στεριά, λένε να γλιτώσουμε εμείς, να κατεβάσουμε τη βάρκα. Και ο Παύλος λέει: «Ει, αν φύγουν αυτοί, εσείς δεν σώζεστε». Τώρα όλοι τον ακούνε. Τι ωραία. Μάθανε. Τώρα θέλουν να ακούνε, όχι τι λένε οι ναύτες, ούτε τι λέει ο καπετάνιος και ο ναύκληρος. Ο εκατόνταρχος θέλει να ακούει τι λέει ο Παύλος. Τι λες, Παύλο? Προσέξτε. Κόβει τα σκοινιά, πέφτουν οι βάρκες κάτω, σώθηκαν.
Σώθηκαν πώς? Με την υπακοή τους. Με την υπακοή του εκατόνταρχου που είχε την εξουσία. Και αφού φάγανε, φτάσανε στη Μάλτα, αγκυροβολήσανε, αλλά το πίσω μέρος καταστρεφόταν και τον μπροστινό κόλλησε στην άμμο. Γιατί είπε, το πλοίο θα καταστραφεί, το εμπόρευμα θα καταστραφεί, οι ψυχές σας θα σωθούν. Ό,τι λέει ο Θεός αυτό κάνει. Ό,τι λέει ο Θεός αυτό γίνεται. Και αμέσως πεταχτήκαν οι στρατιώτες να σκοτώσουμε τους δεσμίους, να μην δραπετεύσουν. Αλλά πια ο εκατόνταρχος έχει μεταβληθεί, Χριστέ μου, από φυσικό σε πνευματικό άνθρωπο. Και πώς φαίνεται? Φαίνεται από την υπακοή του και φαίνεται από τα αποτελέσματά του. Θα σώσει όλους τους οποίους έχει ευθύνη να τους οδηγήσει στη Ρώμη. Ο εκατόνταρχος, αδερφοί, ο εκατόνταρχος θα τους σώσει με την υπακοή του. Εσύ θα τους σώσεις με την πνευματική σου υπόσταση, ζωή και σχέση με το Θεό. Ο Παύλος δεν τους σώζει? Όχι. Ο Παύλος λέει, αλλά εκείνος που έχει εξουσία να πράξει είναι ο εκατόνταρχος. Η ζωή όλων, και των αυτών και των δεσμίων και των στρατιωτών, εξαρτάται από το αν θέλει να υπακούσει ο εκατόνταρχος. Αυτό θέλω να το ξαναπώ, γιατί αφορά όλους μας. Η ζωή των συνταξιδιωτών σου, των συγγενών σου, των φίλων σου, εξαρτάται από σένα εάν θέλεις να υπακούς στο Λόγο του Θεού ή δεν θέλεις. Μα δεν εξαρτάται από το Πνεύμα το Άγιο, δεν εξαρτάται από τον Παύλο? Όχι. Το Πνεύμα το Άγιο λέει, αν υπακούσετε, αν θέλετε και υπακούσετε, θα φάτε τα αγαθά της γης. Εάν δεν θέλετε να υπακούσετε, θα καταφαγωθείτε. Η συνέχεια της ζωής σου σαν άτομο, της οικογένειάς σου σαν οικογένεια και της εκκλησίας μας εξαρτάται από το τι θέλουμε να κάνουμε. Εάν θέλεις να υπακούς στο Λόγο του Θεού και στη φωνή του Πνεύματος του Αγίου, όλα τα αγαθά του Θεού θα είναι χαρισμένα σε σένα. Κατανοητό? Εάν θέλεις και υπακούς το Λόγο του Θεού, τα αγαθά του Θεού θα είναι στη διάθεσή σου. Όλα. Όλα μηδενός εξαιρουμένου. Ό,τι μπορείς να φανταστείς. Και μάλιστα όλα όσα έχει προετοιμάσει ο Θεός για σένα. Εάν όμως δεν θέλεις και κάνεις του κεφαλιού σου, τότε όλα αυτά που έχει ετοιμάσει ο Θεός για σένα, και εσύ θα τα χάσεις και άλλος θα τα πάρει. Εάν δεν υπακούσει ο εκατόνταρχος, ο Θεός θα βρει τρόπο να πάει τον Παύλο στη Ρώμη. Αυτός δεν θα πάει. Αυτός δεν θα πάει. Εάν από εδώ υπάρχουν άνθρωποι που θέλουν να υπακούσουν, θα πάνε στην αρπαγή της Εκκλησίας. Οι άλλοι δεν θα πάνε. Γιατί είναι γραμμένο, δύο θα είναι σε μια κλίνη. Ο ένας παραλαμβάνεται και άλλος αφήνεται, και καλόν είναι να εξετάσουμε σήμερα τον εαυτό μας, την οικογένειά μας και την Εκκλησία μας. Εάν περπατάμε κατά το Πνεύμα, δηλαδή αν είμαστε υπάκουοι στο Πνεύμα το Άγιο, εάν ζούμε πνευματική ζωή, εγώ σαν άτομο, εγώ σαν οικογένεια και εμείς σαν Εκκλησία. Εάν βλέπουμε παράξενα, είναι καιρός να μετανοήσουμε και να πάμε στο Θεό και να πούμε, κάτι Κύριε μου είπες και δεν το έκανα καλά, κάτι μου λες και δεν το κάνω καλά, κάτι το βλέπω με φυσικό τρόπο ώστε να μην θέλω και να μην μπορώ να περπατήσω έτσι πως θέλεις. Και για να μην ρίξουμε τα βάρη στον εαυτό μας και καταποθούμε, γιατί δεν είναι σωστό, είπε, ότι τις υπερβαλούσεις λύπης,
αντί να δούμε το αρνητικό που μπορεί να κάνουμε και λάθη, να δούμε το θετικό. Εάν θέλετε και υπακούσετε, θα φάτε όλα τα αγαθά της γης. Και να πούμε, Κύριε, θέλω. Βοήθησέ με στην αδυναμία μου. Μην πάρεις απάνω στο φορτίο των δύσκολων καταστάσεων. Δεν το πήρε απάνω του ο Απόστολος Παύλος το φορτίο των δύσκολων καταστάσεων, αλλά τι είπε, έπρεπε να μ' ακούσετε. Δεν μ' ακούσατε όμως και δέστε την ταλαιπωρία. Τώρα, μακάρι και ο Θεός θα το κάνει να σ' ακούσουν. Το κρίσιμο σημείο είναι εγώ να ακούω, θέλοντας να ακούω, να θέλω να ακούω για να υπακούω στη φωνή του Πνεύματος του Αγίου. Αμήν, αδερφοί. Σήμερα είναι ένα από τα μυστήρια τα οποία είναι αποκεκριμένα, τα οποία ο Θεός τα φανερώνει μέσα από το Λόγο Του. Γιατί πρέπει να σωθεί η Μάλτα, πρέπει να σωθεί η αυλή του Κέσαρα, πρέπει να εκπληρωθεί το θέλημα του Θεού και ύστερα τον Παύλο θα τον σκοτώσουν. Αλλά δεν είναι αυτό το ζητούμενο. Το ζητούμενο είναι να εκπληρωθεί το θέλημα του Θεού. Και όλα εξαρτώνται από τον Εκατόνταρχο. Βεβαίως εξαρτώνται από τον Παύλο, αλλά είναι δούλος Θεού και αυτή είναι η ζωή του και έτσι θα πράξει. Το κρίσιμο πρόσωπο είναι ο Εκατόνταρχος. Το κρίσιμο πρόσωπο είσαι εσύ και εγώ. Βεβαίως υπάρχει η φωνή του Πνεύματος του Αγίου. Βεβαίως υπάρχει ο Λόγος του Θεού. Το κρίσιμο πρόσωπο είμαι εγώ και εσύ. Για την οικογένειά μου, για τη ζωή μου και για την Εκκλησία μας. Και πράγματι, σωθήκαν όλοι και τώρα αρχίζει το ωραίο έργο ο Θεός στη Μάλτα. Είχε φτιάξει τις καρδιές των Μαλτέζων να τους υποδεχθούν. Και ο Παύλος επιμελεί στο Λόγο του Θεού. Δεν είπε εγώ σας έσωσα, γιατί ούτε καν το σκέφτηκε αυτό. Δεν είπε εγώ σας βάφτισα με Πνεύμα Άγιο, γιατί ούτε καν πέρασε από το μυαλό του αυτό. Γι' αυτό τι έκανε, εργάστηκε με επιμέλεια. Ενώ μαζεύανε ξύλα, αυτός πρώτος μάζευε. Θα μπορούσε να είχε καθίσει και να πει εγώ τώρα θα μαζέψω ξύλα, εγώ ξέρεις ποιος είμαι εγώ. Αλλά ο Παύλος ποτέ δεν σκέφτηκε ποιος είναι αυτός, γιατί είπε δεν συνιστόμεν τους εαυτούς μας, αλλά δούλους τους εαυτούς μας τους συνιστόμεν, δούλους δικούς σας. Και όταν λέει δούλους δικούς σας, εννοεί θα σας υπηρετήσω. Πώς? Με όλο, με κάθε τρόπο που μου δίνει την ευκαιρία ο Θεός. Και μαζεύοντας ξύλα. Και μαζεύοντας ξύλα. Και αυτό υπήρξε η αιτία της μεγαλύτερης ευλογίας στη Μάλτα. Γιατί εκεί που μάζευε ξύλα υπήρχε μία οχιά. Δεν τσίπησε κανέναν άλλον, δεν δάγκωσε παρά μόνο τον Παύλο. Γιατί ο Θεός την είχε βάλει εκεί και ο Θεός την οδήγησε να δάγκωσει το χέρι του Παύλου. Για να υψώσει ο Θεός μέσα από το δάγκωμα της οχιάς. Δεν υπήρχε άλλος τρόπος. Τι αν τους κήρυτε, ποιος θα άκουγε, που ήταν βάρβαροι. Να η οχιά στο χέρι, την κάνει έτσι και την δίνουν όλοι. Δεν τον δάγκωσε και έφυγε. Η οχιά συνήθως δαγκώνει και φεύγει. Βέβαια κάνει και αυτό που έγινε. Τον δάγκωσε και έμεινε στο χέρι πιασμένη, μαγκωμένη. Την είδαν όλοι, έκανε έτσι, την πέταξε στη φωτιά και όλοι είπαν πω όπου θα πεθάνει αυτός τώρα. Οι βάρβαροι. Αλλά όλοι το είπαν και ποιος δεν θα το έλεγε. Αλλά ο Παύλος συνέχισε να μαζεύει ξύλα. Γιατί ήξερε ότι δεν ήρθε ο καιρός του να πεθάνει. Πρέπει να πάει στη Ρώμη. Στη Ρώμη κάποτε θα πεθάνει, αλλά στη Μάλτα δεν θα πεθάνει. Αμήν. Πρέπει να πάμε στην αρπαγή. Αυτό είναι το τέλος του ταξιδιού μας. Και όταν τον είδαν και έζησε, ενώ στην αρχή έλεγαν φωνιάς είναι, η Θεία Δίκη, τι ωραία που έχουν στο μυαλό τους το Θεό αυτή, τον άγνωστο Θεό. Η Θεία Δίκη τον προώρησε να πεθάνει αν και γλίτωσε από τον πνιγμό. Αλλά βλέποντας να ζει,
είπαν πω ο Θεός είναι. Από εκεί και πέρα ο Απόστολος Παύλος και για τους Μαλτέζους είναι συστημένος. Τον σύστησε ο Θεός. Δεν αυτοσυστήθηκε, δεν αυτοπροβάλθηκε, ούτε άφησε κανένα να τον προβάλλει. Άφησε το Θεό να τον συστήσει. Δεν ξέρει με ποιο τρόπο, αλλά άφησε το Θεό. Και όταν πήγε και στην πλούσιο της περιοχής, ο πατέρας του ήταν άρρωστος και Πομπλίος λεγότανε, έπασχε από πυρετό και δυσεντερία και ο Παύλος προσευχήθηκε και ο Χριστός τον θεράπευσε. Από εκεί και πέρα έχει ετοιμάσει τώρα και τις καρδιές και τα αυτιά των Μαλτέζων να ακούσουν για τον Χριστό. Έμειναν λίγο καιρό, λίγους μήνες, αλλά ήταν αρκετοί για να δεχτούν τον Χριστό, να πιστέψουν τον Χριστό και να είναι χριστιανοί μέχρι και σήμερα. Από αυτό το ωραίο ταξίδι, και η αιτία ήταν μια οχιά. Α, τι ωραία που εργάζεται ο Θεός. Μια οχιά. Αλληλούια. Τέλειωσε το έργο του εκεί, πήγε στην Ρώμη και στη Ρώμη τα είχε όλα έτοιμα ο Θεός. Δεν τον βάλανε στη φυλακή, έπρεπε να πάει στην οικία του Κέσαρα και του χάρισαν μια ιδιαίτερα νοικιασμένη οικία όπου δύο ολόκληρα χρόνια κήρυτε στους ερχομένους προς Αυτόν, τους οποίους ο Κύριος έφερνε τη Βασιλεία του Θεού και δίδασκε με τα πάσης παρησίας χωρίς εμπόδιο τα περί του Κυρίου Ιησού Χριστού. Και εδώ τελειώνουν οι πράξεις των Αποστόλων. Βέβαια συνεχίζονται, αλλά το βιβλίο των πράξεων των Αποστόλων τέλειωσε αυτό το ωραίο ταξίδι. Ξέρετε αδερφοί, και εμάς σε λίγο τελειώνει το ταξίδι μας. Λίγο ακόμη. Και ο Θεός θα μας φροντίσει να έχουμε ιδιαίτερα μισθωτή οικία για να κηρύττουμε τα περί της Βασιλείας των Ουρανών και να ομολογούμε Ιησούν Χριστόν και τούτον εσταυρωμένο. Εκείνο που λέω πάντα, γιατί αυτό ανεβαίνει στην καρδιά μου, είναι καλό ταξίδι, αδερφοί. Καλό ταξίδι στον κάθε έναν από εμάς. Αδερφέ, έχεις ένα τελευταίο ταξίδι. Κοίταξε να είσαι από τους θέλοντες να υπακούνε, για να σώσεις και τον εαυτό σου, αλλά και τους ακούοντάς σε. Αμήν. Όποιος είναι για